γεια σας! Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά, όπως κάθε φορά σας λέω, πιστοί στο ραντεβού μας, να μιλήσουμε για ό,τι έχει να κάνει με την αστρολογία και με διάφορα άλλα θέματα που φυσικά την αφορούν, αλλά και αφορούν όλους μας. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και πολλοί από εμάς γυρίσαμε με λίγα περιτά κιλά. Και μια και είναι και η περίοδος της Παρθένου, η οποία της αρέσει έτσι να ασχολείται με τη διατροφή, είναι η δίμονας σε αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για δίαιτα και διατροφή. Ό,τι έχει όμως άμεση σχέση με τα ζώδια όλο αυτό που θα πούμε, δεν είναι τυχαίο. Και σήμερα δεν είμαι μόνη μου, έχω μαζί μου τον Άγγελο Πέτσιο. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου. Σε προσκαλώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Έτσι. Και είμαι και εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένη όταν βρισκόμαστε στο πλατό μαζί. Γιατί είσαι πάρα πολύ σχετικός με αυτά τα θέματα. Ναι. Πολύ παρθένο στο οροσκόπιο, λογικό. Ωραία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε, βάσει ζωδίου, τι μπορεί να προσέξουν για τη διατροφή τους, έτσι, ο καθένας από εμάς, τι θα προσέξουμε, αν ευνοούμαστε να μπούμε σε μια διαδικασία δίαιτας, γιατί όλοι έχουμε προσέξει ότι ναι, μεν ξεκινάμε δίαιτα, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να την κρατήσουμε, ξεφεύγουμε, έτσι. Εμείς ξέρουμε όμως ότι και αστρολογικά πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκυρίες οι οποίες θα μας βάλουν στη διαδικασία να μείνουμε πιστοί σε μία δίαιτα και να χάσουμε κιλά. Και οι περίοδοι που κάνουμε δίαιτα και χάνουμε κιλά είναι γιατί και από πάνω έχει κανονίσει να μας αδυνατήσει που λέμε. Ναι, ναι. Έτσι. Και άλλη περίοδο που ξεκινάμε, λέμε ξεκινάω παυροδίαιτα, στη δεύτερη μέρα ζητάω ένα γλυκά και έχω ένα δία έτσι, μια Αφροδίτη και με βάζει στη διαδικασία να φάω και κόβω τη δίαιτα. Άρα λοιπόν για να μην ταλαιπωρούνται οι φίλοι που μας βλέπουν, καλό θα ήταν να ξέρουν αν είναι περίοδο η οποία τους ευνοεί να χάσουν κιλά. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι αστρολογικοί κανόνες, θα τους αναφέρω και σε ένα δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με το πώς το κάθε ζώδιο μπορεί να ανταπεξέλθει μία δίαιτα ή διατροφή ή ακόμα και άσκηση που είναι το απαραίτητο συστατικό για μία επιτυχημένη και ισορροπημένη ζωή. Οι κανόνες είναι οι εξής. Τι προσέχουμε? Κρόνο και Δία. Καλός, κακός, ναι, αυτοί οι δύο πλανήτες είναι που κάνουν το μεγάλο παιχνίδι στη διατροφή μας. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τον κάθε πλανήτη? Ο Δίας είναι επεκτατικός, οπότε όταν το βλέπετε τον Δία να είναι κυρίως στον οροσκόπο σας, να ξέρετε ότι ετοιμάζεστε για πολλά κιλά. Και αέρα να αναπνέετε, κιλά θα παίρνετε. Οπότε είναι ένα θέμα. Επίσης, όταν ο ήλιος, όταν ο Δίας από διέλευση περνάει πάνω από τον ήλιο. Και εκείνη είναι μια περίοδος όπου έρχονται και εκεί κιλά. Ο Κρόνος από την άλλη, όταν ο Κρόνος περνάει από τον οροσκόπο, πάλι αφαιρεί κιλά. Όταν περνάει από το λιοζώδιο, πάλι αφαιρεί κιλά. Επίσης, να τον προσέχετε τον Κρόνο όταν περνάει από τον έκτο, ο οποίος στον έκτο οίκο μπορεί να περιορίσει τα κιλά, είναι σε κατάσταση ότι θέλει να σας φέρει να μπείτε σε μια διαδικασία δίαιτας, προσαρμοσμένης διατροφής, πολλών κανόνων, αλλά αν δεν προσεχτεί ο Κρόνος εκεί, φέρνει και ασθένειες. Γι' αυτό τον φοβόμαστε τον Κρόνο οι περισσότεροι στον έκτο, γιατί φέρνει ασθένειες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι ο ιδανικός δάσκαλος για να σας βάλει σε τάξη. Και συνειρμικά να πούμε και το εξής. Όταν ακούν οι τηλεθεατές και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται έτσι να δουν τι συμβαίνει με αστρολογικά και τους λέμε ότι ευνοείστε από το Δία, ανοίγουν πόρτες, έχετε βοήθεια σημαντικών ανθρώπων, πιάνετε δουλειά, παντρευόσαστε, γενικότερα φέρνει μια χαρά όλο αυτό, να ξέρετε ότι θα βάλετε και κιλά. Όταν λέμε ότι επηρεάζεστε από τον Κρόνο, θέλει λίγο προσοχή η υγεία σας ή κάποιες στενάχωρες καταστάσεις θα ζήσετε, εκεί μας στεγνώνει κιόλας. Τελικά δεν ξέρω τι είναι πιο καλό, να έχουμε ένα Δία ή να έχουμε τον Κρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Κρόνος είναι πολύ καλός. Τον προσέχετε τις περιόδους, τα κιλά φεύγουν όταν είναι από σκληρές όψεις, δηλαδή από τετράγωνο, σύνοδο κατά περίπτωση και κυρίως απαντίθεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, έχουμε απώλεια αρκετού βάρους.
Τώρα, πότε είναι μια καλή περίοδος για να ξεκινήσετε δίαιτα? Είναι όταν έχετε νέα σελήνη, κυρίως σε γήινα ζώδια. Τα γήινα ζώδια έχουν την τάση να προσαρμόζουν τη διατροφή τους. Τα υπόλοιπα το συζητάνε. Οπότε η νέα σελήνη που έγινε στις 27 Αυγούστου και θα έχει επιρροή μέχρι τη νέα σελήνη που θα γίνει αρχές Οκτωβρίου, νομίζω είναι, ναι, στο ζυγό. Ναι. Λοιπόν, είναι μια καλή περίοδο επειδή είναι στην Παρθένο και σε τετράγωνο. Είναι η ιδανική περίοδος. Γι' αυτό κιόλας είναι το δώρο της Παρθένου είναι ότι έρχομαι με νέα σελήνη και αφού ξεκινάμε 27 Αυγούστου, είναι καιρός να ξαναμπούμε σε πρόγραμμα, να μπούμε σε καθημερινή ρουτίνα, το αγαπημένο θέμα της Παρθένου. Λοιπόν, παιδιά, δίαιτα και γυμναστική καλύτερη περίοδο, έτσι. Όσοι τουλάχιστον βάλαμε κιλά. Τώρα. Γιατί είχαμε ο Δίας από τον Κρόνο, βοήθησε πολύ στο να απλωθούν τα πύρινα κυρίως. Να δούμε λοιπόν και βάση ζωδίου, θα ξεκινώντας από τον κρυό, τι ακριβώς του αρέσει να τρώει, πώς τρώει, γιατί μπορεί να πάρει κιλά. Που δεν παίρνει και εύκολα. Δεν παίρνει εύκολα. Ένας κρυός δεν παίρνει ποτέ εύκολα κιλά. Γιατί είναι το κατεξοχή ζώδιο του τρέχου συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το σώμα του. Αν δείτε κάποιον άντρα ή κάποια γυναίκα να δείχνει όλο και περισσότερο φωτογραφίες στο Instagram, στο Facebook, σε οποιοδήποτε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, λίγο περισσότερο γυμνασμένο σώμα, να ξέρετε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι κρυός. Άρα, τι θέλει? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βολεύεται με μία δίαιτα που είναι κυρίως πρωτεϊνούχα. Άρα, κρέας. Πολύ κρέας, πάρα πολύ κρέας. Είναι άνθρωποι που το κρέας το χρειάζονται στη διατροφή τους, γιατί κάνουν πάρα πολλά πράγματα στην ημέρα. Και η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, σαν διατροφή. Mm-hmm. Τώρα, τι άλλο χρειάζονται? Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα μπουν σε δίαιτα διατροφή μακροπρόθεσμη, γιατί θέλουν να κάνουν τα πράγματα γρήγορα. Θέλουν δηλαδή το αποτέλεσμα σήμερα. Μπορούν όμως να κάνουν γυμναστική. Και η γυμναστική, όχι μόνοι τους, αλλά με παρέα. Χρειάζονται τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα τους κάνει να συνεχίσουν τη διατροφή τους, τη δίαιτά τους και την γυμναστική τους. Ωραία. Βέβαια να πούμε ότι το αν έχουμε κιλά ή όχι εξαρτάται και από τον οροσκόπο μας. Εννοείται. Γιατί ένας κρυός που έχει έναν οροσκόπο καρκίνο, που του αρέσει το φαγητό, ναι, που παίρνει λίγο πιο εύκολα κιλά, έχει άλλη κατατομή σώματος. Γενικά. Αλλά εμείς τώρα λέμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Και ειδικά, δώστε βάση πιο πολύ στον οροσκόπο σας. Ναι, γιατί ο οροσκόπος είναι το φυσικό σώμα. Mm-hmm. Οπότε, αντιστοίχως, αν κάνετε συνδυασμό του ηλιοζωδίου σας μαζί με το ζώδιο που είναι στην ακμή του οροσκόπου, θα καταλάβετε πάνω κάτω το τι χρειάζεστε. Επίσης, να ξέρετε ότι χρειάζεστε, εσείς που έχετε οροσκόπο σε υδάτινα, να έχετε το νου σας ότι κάνετε κατακράτηση υγρών. Mm-hmm. Εκεί έχει ένα θέμα. Εκεί ο Δίας όταν περνάει από πάνω σε υδάτινο ζώδιο, να ξέρετε ότι η κατακράτηση υγρών είναι αυτή που σας προσθέτει βάρος. Δεν έχετε πραγματικό. Αν έχετε δηλαδή οροσκόπο σε καρκίνο, σκορπιό και ηθείο. Ναι. Λοιπόν, τώρα, έχω πει για να δώσουμε έτσι και μια σημαντική πληροφορία. Ποιοι είναι αυτοί που αν ξεκινήσουν τώρα δίαιτα θα έχουν πιθανότητες να χάσουν κιλά, ευνοούνται δηλαδή σε αυτό? Είναι οι κρύοι που είναι γεννημένοι 5 έως 11 Απριλίου. Έχω δώσει ένα εύρος έτσι αρκετά μεγάλο, γιατί ανάδρομος θα τους πιάσει ο Κρόνος, οπότε ναι, ξεκινήστε. Και βέβαια, αυτοί που έχετε πιθανότητα να βάλετε κιλά, είστε οι κρύοι του Μαΐου. Οπότε εδώ λίγο προσοχή. Ναι, γιατί ο Δίας εκεί πέρα φέρνει ξανά τα κιλά που είχατε πάρει και προσπαθούσατε τόσο καιρό να τα χάσετε. Σωστά. Να περάσουμε στον Ταύρο, στο φίλο μας τον Ταύρο. Ναι. Ο φίλος μας ο Ταύρος, τι θέλει? Σαν διατροφή είναι άνθρωποι που τρώνε. Τους αρέσει το πλούσιο φαγητό, τους αρέσουν τα λιπαρά. Δεν είναι άνθρωποι που θα κάτσουν να ασχοληθούν με δίαιτες. Τις βαριούνται αφάνταστα.
Άρα, αν δεν περάσει ένας Κρόνος να τους βοηθήσει, θα δυσκολευτούν αφάνταστα να μπουν σε κατάσταση δίαιτας. Όχι ότι όμως ότι απαγορεύεται. Μπορούν να κάνουν το εξής. Μπορούν να μπουν σε μία δίαιτα ήπια. Mm-hmm. Να προσέχουν απλά τη διατροφή τους. Απλά πράγματα. Όχι να αντικαταστήσουν κάποιες λιπαρές τροφές με λιγότερο λιπαρές. Mm-hmm. Κυρίως να αποφεύγουν να τρώνε το βράδυ. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που αν μπορέσουν να συγκρατήσουν το πώς τρώνε, να μην τρώνε δηλαδή λουκούλια γεύματα, αλλά να τρώνε φυσιολογικά, μια χαρά θα πάνε. Δεν χρειάζεται να πιέζουν τον εαυτό τους. Επίσης αντιδρούν σε δίαιτες οι οποίες είναι μακροπρόθεσμες. Γιατί έχουν και αυτοί, θέλουν το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Είναι ένα ζώδιο αργό, μην το ξεχνάμε. Τάμπος. Ναι, αρκεί να το πάρει απόφαση κιόλας να ξεκινήσει η δίαιτα, αλλά βέβαια, άμα το πάρει, τον πιάνει το πείσμα και την ολοκληρώνει. Και εδώ θέλω να κάνω μια διόρθωση, γιατί έκανα ένα λάθος. Προηγουμένως είπα για τους κρύους του Μαΐου, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ωστόσο μου μίλαγαν από το κοντρόλ. Ναι. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για τους κρύους του Μαρτίου, που έχουν πιθανότητα να πάρουν κιλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τους Ταύρους, όπως λέγαμε. Οπότε, οι Ταύροι χρειάζονται, όπως σας είπα, λιγότερο λιπαρά γεύματα. Εάν μπορέσουν να κρατήσουν μια φυσιολογική διατροφή, θα είναι μια χαρά. Τι αποφεύγουνε? Τις περιόδους του Δία. Τις αποφεύγουνε όσο διαβόλως το λιβάνι. Δεν θα αντέξουνε, παίρνουν πάρα πολλά κιλά. Οπότε, για να τα χάσετε, πέρα από τον Κρόνο, χρειάζεστε γυμναστική. Ήπια γυμναστική. Χρειάζεστε όμως γυμναστική η οποία θα είναι σταθερή και θα είναι μακροπρόθεσμη. Μην είστε από αυτούς που θα ξεκινήσουν τώρα και θα το σταματήσουν την επόμενη μέρα. Δεν θα πετύχετε τίποτα. Θέλει πείσμα, όπως είπε και η Μέρη, και θέλει χρόνο για να αποδώσει. Έχουν και μία έτσι πολύ θετική ιδιότητα σαν ζώδιο. Επειδή τρώνε αργά και το απολαμβάνουν, μπορούν να μειώσουν άνετα και τις μερίδες τους, διότι προλαβαίνει πραγματικά να το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας όταν κάνουμε διατροφή. Έτσι λέμε, δεν τρώμε γρήγορα, για να προλάβει ο εγκέφαλος να δώσει το σήμα ότι έχουμε χορτάσει. Οπότε λοιπόν αυτό είναι μία ιδιότητα που την έχουν οι Ταύροι και μπορούν να μειώνοντας τις μερίδες τους να φάνε λιγότερο και να αισθανθούν πιο χορτασμένοι. Ορθό. Άρα σε αυτή την περίπτωση θέλουν κανονική και θέλουν μαγειρευτά. Όπως mm-hmm. και η καρκίνη που θα πούμε λίγο αργότερα. Και θέλουν μαγειρευτό φαγητό. Θέλουν το φαγητό το μαμαδίστικο και αυτοί σαν τους καρκίνους. Ναι. Λοιπόν, τώρα, οι Ταύροι που έχουν ευκολία αυτό το διάστημα να χάσουν κιλά, είναι αυτοί που είναι γεννημένοι 5 έως 11 Μαΐου, λόγω Κρόνου, που τους πιέζει γενικότερα, αλλά και τους βάζει σε μια διαδικασία να κόψουν πράγματα και να τους στεγνώσει λίγο. Ναι, αυτή η ζωδιακή ομάδα από εσάς. Και τους βοηθάει επίσης και ό,τι πάει, ξαναλέω, βοηθάνε οι νέες σελήνες mm-hmm. στα υγιεινά ζώδια. Σαφέστε. Εάν έχετε, ξέρετε το οροσκόπιό σας, να ξέρετε ότι η νέα σελήνη στον έκτο οίκο σας είναι περίοδος για να ξεκινήσετε διατροφή. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τους δίδυμους. Δίδυμοι. Η λέξη δίαιτα δεν υπάρχει. το ξεχνάμε. Δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν πρόγραμμα, δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν κανόνες. Uh-huh. Είναι άνθρωποι που κινούνται κάθε μέρα, οπότε πολύ δύσκολα θα πάρουν κιλά. Και να θέλουν δηλαδή, δεν μπορούν. Είναι από αυτούς που πραγματικά προσπαθούν, θα ακούσετε, μα προσπαθώ να βάλω κιλά ή μα τρώω πάρα πολύ και δεν παίρνω γραμμάριο. Ναι, είσαι δίδυμος. Δηλαδή πόσο ακόμα? Είναι άνθρωποι που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχω φίλη διδυμήνα, τους αγαπώ τους δίδυμους γενικότερα, είναι εβδομός μου δίδυμος. Mm. Λοιπόν, και πήγαμε διακοπές στις Σπέτσες. Όπου κάθε πρωί, πέρα από το πρωινό του ξενοδοχείου, ήθελε πηγαίνοντας προς την παραλία να πέρασε από ένα φούρνο να πάρει τα σχετικά. Πήγαμε την πρώτη μέρα, okay, μετά κανονικά ουζάκια κτλ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ της λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή την έβλεπα έτρωγε και της λέω, ειλικρινά μου έρχεται να σε μπατσίσω. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Έτρωγε τα πάντα και ήταν έτσι. Ναι. Καταπληκτικό. Ναι, και εγώ όσες μήνες ξέρω είναι
φύλλο και φτερό. Δεν πιάνει τίποτα επάνω. Σε αυτές που έχετε, θα δείτε κάποιες διδυμίνες ή κάποιους δίδυμους οι οποίοι έχουν κοιλάκια, συνήθως έχουν κάποιον οροσκόπο ο οποίος το προκαλεί αυτό. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα όμως. Σωστά. Οπότε για γυμναστική, για να χάσουν κιλά, τίποτα. Απλά κάνουν τη ζωή τους όπως είναι καθημερινά και τα χάνουν τα κιλά σε χρόνοντε. Οπότε τώρα με τον Άρη στους διδύμους που τον έχουν και στο ζώδιο τους. Και θα τους έχουν για 7 μήνες κιόλας. Ναι. Λοιπόν, θα στεγνώσετε, θα γίνετε fit. Που σας βλέπω δηλαδή τους περισσότερους για γυμναστήριο με τον Άρη να πηγαίνετε, έτσι. Θα έχετε τόση κινητικότητα που ό,τι και να τρώτε πάλι, τι να σας πούμε για δίαιτα, σας αφήνουμε ελεύθερους. Ναι, ελεύθερα, κάντε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε πάλι για γυμναστική, θέλετε κάτι, σώνετε και δεν να κάνετε κάτι, περπάτημα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Περπάτημα ίσα-ίσα για να κάψετε λίγο από την ενέργειά σας. Mm-hmm. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνη, ως ζώδιο της Σελήνης, αγαπάει τη διατροφή ως φαγητό. Η λέξη διατροφή για εκείνον είναι φαγητό. Είναι πώς θα το ευχαριστηθούμε, πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας σαν γεύση και πώς θα φροντίσουμε και τους δικούς μας. Οπότε έχουν μια τάση να παίρνουν κιλά γιατί δοκιμάζουν το φαγητό που φτιάχνουν. Άρα θα δείτε ότι φτιάχνω φαγητό, δοκιμάζω. Τι είναι αυτό, μ' αρέσει, ναι. Έτσι έρχονται τα κιλά. Μα πώς θα πήρατε τα κιλά, ναι, δοκιμάζοντας το φαγητό που φτιάχνετε. Κλασικό και αγαπημένο θέμα τους. Και βέβαια, αγάπη στα γλυκά. Από τη στιγμή που έχουν αγάπη στα γλυκά. Το ξαναλέω. Καρκίνος. Και λέοντας, αγαπάνε τα γλυκά. Τα αγαπάνε όσο τίποτα άλλο. Σωστά. Έχουν και οι καρκίνοι. Προσθέτουν χωρίς λόγο θερμίδες στο φαγητό, στην κατσαρόλα. Εγώ με την Αφροδίτη στην Παρθένο θα το φτιάξω λιτό. Δηλαδή, κοιτάω τις θερμίδες και λέω, δεν είναι ανάγκη να βάλω αυτό, ας πούμε, γιατί θα μου προσθέσει θερμίδες. Το βγάζω. Αφαιρώ. Είμαι του αφαιρετικού. Λοιπόν, οι καρκίνοι όμως προσθέτουν και κάτι άλλο για να του δώσουν μια ιδιαίτερη γεύση και αυτό το έχω παρατηρήσει σε όλους ή σε οροσκόπους καρκίνους που μαγειρεύουν οι ίδιοι, προσθέτουν θερμίδες στην κατσαρόλα χωρίς λόγο, απλά για τη γεύση. Ναι, πειραματίζονται με γεύσεις και τους αρέσει να το κάνουν ακόμα πιο χορταστικό γιατί σου λέει εάν οι αγαπημένοι μου νιώσουν ένα υπέροχο γεύμα, άρα θα αγαπήσουν και μένα. Είναι λίγο αυτό του καρκίνου που θέλει την επιβράβευση μέσα από αυτή την οικογενειακή διάθεση που έχουν, αυτή την αγάπη προς την οικογένεια. Αυτή την αγάπη τους τη βγάζουν μέσα από το φαγητό. Είναι αυτό που τα πάντα περνάνε από το στομάχι. Για αυτούς είναι ο κανόνας. Τι μπορούν να προσέχουν. Όπως είπαμε, πρέπει να αφαιρούσουν αυτό το λίγο το έξτρα από τη διατροφή τους. Μόλις το κάνουν αυτό, μια χαρά είναι. Χρειάζονται επίσης να σταματήσουν να σκέφτονται με το φαγητό. Τι εννοώ. Είναι η περίοδη, πραγματικά, επειδή είναι η ψυχολογία τους τέτοια, όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στο ψυγείο και το ανοίγουν και τρώνε. Όταν νιώθουν καλά, είναι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα, είναι οι καλύτεροι. Αλλά όταν δεν νιώθουν, το ψυγείο είναι αγαπημένο στους φίλους. Όχι, δεν είναι παρηγορητικό το φαγητό, είναι μέσο για να ζήσουμε. Οπότε, το βλέπετε όταν αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι μπροστά στο ψυγείο, κάντε ένα βήμα πίσω. Πείτε όχι, αντιστέκομαι. Αν θέλετε να κάνετε τώρα κάτι σε γυμναστική, πάλι ήπια γυμναστική. Και αν θέλετε και σας αρέσει κάτι και γυμναστική μέσα στο σπίτι. Αυτό θα έλεγα και εγώ, γιατί τους είναι δύσκολο να βγουν. Ναι, επειδή το έχουν αυτό. Η γυμναστική στο σπίτι είναι βοηθητική. Ναι, με ένα ποδήλατο έτσι στατικό κτλ. Λοιπόν, από μένα, καρκίνη του Ιουνίου. Πρόσοχη. Ένας δίας, έτσι. Μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία να τρώτε πιο πολύ από άλλες φορές, να τρώτε πιο πολλά γλυκά από άλλες φορές. Έτσι, μετριάστε το, γιατί έχετε μία τάση αυτή την περίοδο να αυξήσετε λίγο το βάρος σας. Και να δούμε τους λέοντες. Λέοντες. Λοιπόν, οι λέοντες τρώνε τα πάντα. Εντάξει. Και τους αρέσει και η γκουρμέ κουζίνα, γιατί είναι άνθρωποι που λατρεύουν το ωραίο, το εντυπωσιακό. Άρα, είναι άνθρωποι που μπορούν να πάρουν κιλά εύκολα. Τι προσέχουμε. Και τα πούρα, λέει ο... Και τα πούρα. Ο αρχισυντάκτης μου, γιατί ξέρετε, έχω μία δυναμία σε αυτό.
γενικά είναι το ωραίο και το πλούσιο και το εντυπωσιακό και κυρίως στο πώς παρουσιάζεται το πιάτο στο λέοντα είναι σημαντικό για το αν θα το φάει ή όχι. Αλλά ότι θα φάει, θα φάει. Να το ξέρετε. Τι μπορεί να τον βοηθήσει. Πάλι οι περίοδους, βασικά δεν τον βοηθάνε οι περίοδους του Δία, όπως είναι τώρα που ο Δίας είναι στο κρυό. Τον βοηθάει όμως που είναι ο Κρόνος στον υδροχό. Mm-hmm. Ειδικά οι λέοντες, έχετε καταλάβει ειδικά του πρώτου και δευτέρου, γιατί σας έχει αφήσει, ότι χάσατε κιλά, ενώ εμείς του τρίτου καταλαβαίνουμε τώρα ότι χάνουμε τα κιλά. Ειδικά και με την αναδρόμη κίνησή του. Εγώ έχω μια εβδομάδα, 10 μέρες σε δίαιτα, έχω ήδη χάσει κάποια. Έτσι μου είπε ο κύριος Φακενάκης. Ναι, και εγώ επειδή τον έχω ακριβώς σε δίαιτα, έχω χάσει 8 συνολικά. Τέλεια, μια χαρά. Να, η ευκαιρία μας λοιπόν. Λέοντες που μας ακούτε, και αν είστε γεννημένοι 5 έως 12, εδώ μιλάει και ο Κρόνος που θέλει να τους μειώσει το βάρος, αλλά και ο Ουρανός που λέει άλλαξε την εμφάνισή σου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και αν θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό, ειδικά για την εμφάνιση. Ο Λέων, επειδή είναι ένα άτομο το οποίο δείχνει στον κόσμο και θέλει να δείχνει υπέροχος, εάν του πείτε ότι έχει πάρει παραπάνω κιλά, θα ξεκινήσει δίαιτα. Θα ξεκινήσει δίαιτα και θα την κρατήσει μέχρι να τα χάσει. Γιατί η εμφάνιση είναι το α και το ω για εκείνον. Mm-hmm. Η γυμναστική που μπορεί να ακολουθήσει είναι απλά γυμναστήριο. Απλά θέλει λίγο να το βάλει σε πρόγραμμα. Τίποτα. Να σου πω εγώ ποια είναι η γυμναστική, γιατί την κάνω έτσι 2 χρόνια. Πάω σε αυτό το καινούργιο το σύστημα που σου βάζουν τη φόρμα και έχεις τα... Δεν θέλω να πω τώρα όνομα, μην θεωρηθεί ότι κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, με τα καλώδια και απλά εσύ κουνάς τα χεράκια σου λίγο. Παθητική γυμναστική. Αυτό, ναι. Έχει ένα γκλάμ όλο αυτό. Είναι λιονταρίσιο. Ναι, γιατί το θέλουμε το... Δεν μπορώ να πάω και να στάγω. Αυτό δεν θέλουμε την κούραση. Μας αρέσει το να έχουμε ένα πολύ ωραίο σώμα, αλλά δεν μας αρέσει η κούραση. Δεν είμαστε σαν τους κρύους. Ωραία, λοιπόν. Και πάμε τώρα στο ζώδιο που ειδικά έχει να κάνει με τη διατροφή, στην Παρθένο. Η Παρθένος είναι ο ορισμός της διατροφής και της ευεξίας. Η Παρθένος θέλει να είναι υγιής. Γι' αυτό έχετε κολλήματα με όλα τα θέματα των ασθενειών, του ότι κάτι πρέπει να κάνω, μία εξέταση αυτό, εκείνη την εξέταση, πρέπει κάτι να κάνω. Αυτό το άγχος που ζει, το μεταφράζει η ορθή λογική της Παρθένου, το μεταφράζει ως καλή διατροφή και ευεξία σώματος. Η κακή προσέγγιση είναι ότι το άγχος... πρέπει με κάποιο τρόπο να το διώξω, άρα πρέπει να κάνω γυμναστική, πρέπει να κάνω διατροφές, οι οποίες πάνε άπατες. Πάνε πραγματικά άπατες. Εκεί είναι που το χάνουν οι Παρθένοι. Όμως, η σωστή προσέγγιση που σημαίνει προσέχω το σώμα μου, προσέχω να το έχω σε καλή κατάσταση και αποτοξινωμένο όσο το δυνατόν καλύτερα, όχι υπερβολές. Πραγματικά, εδώ δεν θέλει υπερβολές. Γιατί αν φτάσετε στην υπερβολή, θα σας πω αργότερα τι παθαίνουν οι σκορπιοί, που το παθαίνουν με την υπερβολή. Βέβαια, οι Παρθένοι, πέρα από θεωρώ ότι μπαίνουν στη διαδικασία της διατροφής, πιο πολύ από την ανάγκη να έχουν υγεία, να το φυσικό του σώμα να είναι καλά και υγιές. Δηλαδή, είναι αυτοί που πάνε πιο συχνά και κάνουν εξετάσεις, γιατί φοβούνται, μην παθούν κάτι. Οπότε, η διατροφή έχει άμεση σχέση με την υγεία για αυτούς. Γι' αυτό είπα ότι στην αρνητική εκδοχή της Παρθένου υπάρχει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό τους φωνάζουμε, προσέξτε, γιατί κάνετε κακό στην υγεία σας. Mm-hmm. Να ξέρετε επίσης ότι ο Δίας όταν πέρασε από την Παρθένο και όταν θα ξαναπεράσει, αλλά όταν γενικά οι κύκλοι του Δία στην Παρθένο προκαλούν προβλήματα. Είναι μια περίοδος που μπορούν να χάσουν ακόμα και όχι μόνο τα κιλά, είναι να χάσουν εντελώς την αίσθηση του σώματός τους. Παθαίνουν τέτοιες εμπλοκές που βγάζουν ασθένειες. Γι' αυτό κιόλας ο Δίας στην Παρθένο δεν έχει ποτέ καλά αποτελέσματα, κυρίως για εκείνους. Μάλιστα. Τώρα, αυτοί που θέλουν να μπουν στη διαδικασία, αν και δεν το έχουν άμεσα όλη ανάγκη, αλλά λόγω καλοκαιριού μιλάμε τώρα, αν πήραμε ένα-δύο κιλά, αυτή τη στιγμή δεν έχουν όψεις που να τους βάζουν άμεσα στη διαδικασία να χάσουν κάτι πέρα από τη νέα σελήνη που είχαμε τώρα. Η νέα σελήνη τους βοηθάει απλά να ξαναμπούν σε πρόγραμμα. Μπράβο. Και γι' αυτό ξαναλέω, τίποτα
τίποτα το ιδιαίτερα σκληρό. Ή ποια πράγματα. Το μόνο που μπορεί να τους κινητοποιήσει είναι πάλι ο ουρανός, έτσι, αυτούς που είναι γεννημένοι 5 έως 11 Σεπτεμβρίου, με τη διάθεση να αλλάξουν λίγο την εξωτερική τους εμφάνιση. Μόνο αυτό. Ναι, εντάξει, είναι και μίζεροι με το φαγητό τους. Ναι, δηλαδή... Βλέπεις, παίρνουν το κρέας και αρχίζουν και βγάζουν. Σας το λένε που έχουμε εμείς Αφροδίτη στην Παρθένο, καλή ώρα. Που το κρεατάκι θα το περάσουμε από χειρουργικό έλεγχο, να φύγει το λίπος, να είναι καθαρό το κρέας. Επίσης, όχι πολύ κρέας, γιατί η αίσθηση του κρέατος μας προκαλεί μια αίσθηση περίεργη. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Είναι απαραίτητο όμως. Μην περάσετε στη φάση vegan. Είναι κακό για εσάς. Χρειάζεστε και τη ζωική πρωτεΐνη, χρειάζεστε και τα ζωικά παράγωγα, διότι διαφορετικά η ευεξία σας δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Πολύ ωραία. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί, μιλώντας για το ζώδιο του ζυγού και παρέα με τον Άγγελο Πέτσο. Επιστροφή και πάλι εδώ, στην εκπομπή Αστρομηνύματα. Σημερινό θέμα της εκπομπής, ζώδια και δίαιτα. Και για όσους δεν μας παρακολουθήσατε από την αρχή, στην παρέα μου έχω τον Άγγελο Πέτσιο, συνάδελφο αστρολόγο. Και θα πούμε το αγαπημένο μας θέμα, που είναι οτιδήποτε έχει να κάνει Παρθένος, διατροφή και δίαιτα. Τι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το ζώδιο του ζυγού. Ναι, λοιπόν, το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε, που είναι ο ζυγός. Ο ζυγός θέλει διατροφή. Όχι, δεν μπορεί. Δυσκολεύεται φάνταστα. Γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό που θέλει στην πραγματικότητα. Το αιώνιο πρόβλημα του ζυγού είναι να πάρει μια απόφαση. Ποια είναι η απόφαση? Πρέπει να κάνω δίαιτα, πρέπει να κάνω διατροφή, πρέπει να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου γιατί δεν προλαβαίνω, η καθημερινότητα είναι αυτή που με ζορίζει. Μην ξεχνάμε ότι ο Παρθένος ή η Παρθένος, αντίστοιχα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, σαν ζώδιο είναι ο 12ος ηλιακός οίκος του ζυγού, που σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διατροφή τον προβληματίζει. Οι δίαιτες τον προβληματίζουν, θεωρεί ότι τον φυλακίζουν. Άρα, ο ζυγός έχει την διάθεση να κάνει δίαιτα, αλλά με μέτρο. Και βέβαια το χάνει, γιατί ξεκινάει σήμερα, την επόμενη μέρα το έχει σταματήσει. Θα διαμαρτυρηθεί, θα το ξεκινήσει μετά από λίγες ημέρες, θα το ξανασταματήσει. Δεν έχει μία σειρά. Ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει να κάνει κάτι είναι να του πεις ότι έχει, για να είναι ισορροπημένη η ζωή σου και να μπορείς να βγάζεις την καθημερινότητά σου καλά, θα πρέπει να έχεις εναρμονισμένη διατροφή. Εκεί θα το καταλάβει, αν του πεις ότι χρειάζεται ισορροπία. Και αυτό... πρέπει να ισορροπήσει, συγγνώμη, ναι. τον χρόνο του. Mm-hmm. Ο ζυγός θέλει να είναι ισορροπημένος ο χρόνος του για να μπορέσει να ξεκινήσει κάτι σε διατροφή, σε δίαιτα και σε γυμναστική. Αυτό που έχω παρατηρήσει με τους ζυγούς είναι το εξής. Γιατί καλά τα λέμε θεωρία, τα βλέπουμε όμως και στην πράξη. Αν παρατηρούμε τις κινήσεις των ανθρώπων ή πώς συμπεριφέρονται. Λοιπόν, επειδή δεν ψάχνει ποια δίαιτα θα κάνω, όχι αυτή, την άλλη, ξαναψάχνει, ποια μου πάει, δεν αποφασίζει τίποτα. Και τελικά ξέρεις τι κάνουν, Άγγελε. Το ρίχνουν στη μονοφαγία. Ναι. Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή σε τρελαίνει. Και έβλεπα φίλη μου που έτρωγε μονίμως κάθε μέρα ρύζι κοτόπουλο. Τι κάνεις, μου λέει, κάνω δίαιτα. Της λέω, πότε είδες γραμμένη εσύ αυτή τη δίαιτα. Έτσι έχουν πει. Μα δεν ξέρω τι να κάνω. Ψάχνω τη μία, ψάχνω την άλλη. Είναι κουραστικό, μου λέει αυτό. Οπότε μου λέει, αποφάσισα να κάνω αυτό. Ναι, το οποίο είναι λαθασμένο. Εννοείται. Η μόνη τυχερή σε αυτήν την περίπτωση είναι οι άνδρες ζυγοί, επειδή ως πολικό ζώδιο του κρυού έχουν και αυτή τη διάθεση να έχουν ένα πολύ ωραίο σώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι πιο δεκτικοί στη διατροφή και στη γυμναστική σε σχέση με τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο χαλαρές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω σημειώσει εδώ πέρα. Ναι. Η ζυγή του Σεπτεμβρίου.
μετοδία, προσοχή, γλυκάκια, φαγητάκια, εξόδους, ναι, περνάμε καλά, κάτι θα πιούμε λίγο παραπάνω, κάτι θα φάμε, έτσι, τουλάχιστον φροντίστε, αν βγείτε το βράδυ, να μην έχετε φάει το μεσημέρι, να έχετε φάει κάτι ελαφρύ, γιατί θα τα βάλετε τα κιλάκια σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτοί που είστε γεννημένοι 7 έως 13 του Οκτώβρη, έχετε τον Κρόνο, ο οποίος μπορεί άνετα με πολύ εύκολο τρόπο να σας βοηθήσει να χάσετε κιλά. Δεν θα σας στοιχίσει δηλαδή, δεν θα δυσανασχετήσετε. Και επίσης είναι πιο εύκολο να μπουν σε ένα ρυθμό. Mm-hmm. Δεν είναι, επειδή βοηθάει, είναι ο τρόπος τους για να ξαναμπούν σε κανονικό ρυθμό εργασιακό, χειμερινό. Ούτως ή άλλως ο Κρόνος είναι ο πλανήτης του περιορισμού. Μαζί με όλα έτσι που θα οριοθετήσουν και θα τα βάλουν σε πλαίσια, είναι πολύ εύκολο, αυτοί μπορούν να βάλουν και τη διατροφή τους. Θα είναι οι ευνοημένοι στο να μπουν στην καθημερινή διαδικασία του χειμώνα, με τις δουλειές μας, με τις υποχρεώσεις μας, πολύ πιο άνετα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Οι Σκορπιοί με τη διατροφή έχουν, όπως οτιδήποτε ακουμπάει ο Σκορπιός, είναι πάθος. Άρα, το φαγητό μπορεί να είναι μια παθιασμένη κατάσταση και θετικά και αρνητικά. Τι σημαίνει ότι στο θετικό είναι ότι λατρεύω το φαγητό και το θέλω να το ζήσω ως την τελευταία μπουκιά. Αντίστοιχα, στην αρνητική εκδοχή, το φαγητό είναι τέτοια κατάσταση που πραγματικά με μολύνει, που δεν θέλω να το ακουμπάω καν. Και γι' αυτό περνάμε σε καταστάσεις που οι οποίες είναι παθολογικές. Να, η λέξη πάθος ξανά. Mm-hmm. Οπότε, τι τους παροτρύνω να κάνουν. Πάλι, ήπια διατροφή. Δεν χρειάζονται να παθιάζονται με δίαιτες. Ξεκινήστε κάτι που σας αρέσει, ξεκινήστε το ήρεμα. Να τρώτε ό,τι σας αρέσει, πάντα με μέτρο και κυρίως διατροφές που δεν, μάλλον διατροφή η οποία δεν σας προκαλεί προβλήματα με το παχύ έντερο, γιατί ο Σκορπιός κυβερνά το παχύ έντερο. Οτιδήποτε το ερεθίζει, καλό είναι να τα αποφύγουμε. Επίσης, καλό είναι η γυμναστική να είναι στο λεξιλόγιο τους. Χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι να τους καίει αυτό που συσσωρεύουνε. Θα διαπιστώσετε ότι έχετε πρόβλημα υγείας ή κάτι αντίστοιχο όταν έχετε πρυξήματα στο παχύ έντερο. Εκεί είναι σημάδι ότι το σώμα σας λέει χρειάζομαι να αλλάξω διατροφή, χρειάζομαι να βάλω κάτι στο να αλλάξω τη ζωή μου και κυρίως γυμναστική. Ωραία. Θύμισε μου λίγο την ασθένεια που παθαίνουν οι άνθρωποι που... Είναι το ευερέθιστο... Όχι, με τη διατροφή που έχει, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, δεν το έχω. Είναι το... και εμένα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή που είναι το... πώς το λένε? Τέλος πάντων, okay. Θα το... Λοιπόν, είναι αυτό που προσπαθεί... Τι πάθαμε σήμερα, γελία, δεν υπάρχει. Λοιπόν... Είναι αυτό που χάνουν κιλά, έτσι, ιδιαίτερα τα μικρά κορίτσια που θέλουν να αδυνατήσουν και από πίσω του όλο αυτό κρύβει μία αιμονή που είναι χαρακτηριστικό του Σκορπιού. Άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν έντονο Σκορπιό στο χάρτη, έτσι. Μπορεί να μισήσουν ό,τι αγαπάνε, γιατί ακούμε ότι βλέπω τον εαυτό μου στον καφέ και τον μισώ, θεωρώ ότι είμαι χοντρή, όσο πιο αδύνατη και να είναι. Λοιπόν... Αυτό είναι το πρόβλημά τους, ότι γι' αυτό και λέω ότι προσπαθήστε να έχετε μια καλή εικόνα του εαυτού σας και να μην περάσετε σε ακραίες καταστάσεις. Το ακραίο θα το πληρώσετε. Γι' αυτό και προειδοποίησα και πριν από τους παρθένους ότι η παθιασμένη διατροφή, μέχρι δηλαδή δακρύων διατροφή, μόνο προβλήματα φέρνει. Ήπια πράγματα, χαλάρα. Σωστά. Τώρα, οι Σκορπιοί που ευνοούνται να χάσουν κιλά είναι αυτοί που είναι γεννημένοι 7 έως 13 Νοεμβρίου. Συμφωνείς, έτσι? Ναι, ναι. Τους έχω δώσει ανοχή, δεν υπάρχει περίπτωση για να ξεκινήσουν ήδη να το έχουν βρει στα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ξεκινήσουν κάτι, γιατί έρχεται βαρύς χειμώνας, οπότε είναι να μπουν τώρα σε πρόγραμμα, να είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε αλλαγή πρόκειται να έρθει. Ωραία. Και πάμε να δούμε τοξότες.
Τοξότης. Ξεφεύγουν σε όλα οι τοξότες, ξεφεύγουν και στο φαγητό. Παιδί του Διός. Παιδιά του Διός, αγαπημένα θέματα που έχουν είναι το ποτό. Ναι. Το πολύ φαγητό και το διασκεδάζουνε. Δηλαδή, μην περιμένετε να πείτε σε τοξότη, ξεκίνα διατροφή, ξεκίνα να κάνεις αυτό, ξεκίνα να κάνεις το άλλο. Δύσκολο. Τι θέλουν τη ζωή τους, τι θέλουν την ελευθερία. Και η δίαιτα, καλώς ή κακώς, είναι περιορισμός. Άρα, από τη στιγμή που είναι κάτι που τους περιορίζει, δεν το θέλουν. Τι θέλουνε, να φάνε, να πιούνε, να κοιμηθούνε και να γλεντήσουνε τη ζωή τους, σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε, λέξεις δίαιτα δεν υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουνε. Ποιος μπορεί να το κάνει. Οι τοξότες. Μπορεί να είναι αυτοί οι πληθωρικοί τύποι, αλλά υπάρχει και ένας τύπος τοξότη, ο οποίος ασχολείται πολύ με τη γυμναστική. Ναι, υπάρχει. Είναι αυτοί που θα τους δείτε ότι είναι στρατιωτικοί, που είναι, ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, που είναι αθλητές, που είναι... Αυτός ο τύπος τοξότη, ναι, παθιάζεται με τη διατροφή, ναι, παθιάζεται με την καλή κατάσταση του σώματος. Και επ' ευκαιρία θα πω ότι η κουμπάρα μου που είναι τοξότης έχει χάσει κιλά επειδή ο άντρας είναι κρυός και την τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ όπου υπάρχει άσκηση, οτιδήποτε, βουνό, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκεί, να κάνουμε τάν. Και από τη μέρα που τη γνώρισε την έχει πραγματικά. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε τα κιλάκια της γιατί ζούσε τη ζωή της. Με το που τον γνώρισε τον κουμπάρα μου και τον παντρεύτηκε, έχει γίνει fit, εντελώς. Μια χαρά, ο κουμπάρος καλά την κρατάει, γιατί ναι, οι τοξότες μπορεί να αθλούνται και να τους γίνει γλώσσα, αλλά στο γύρισμο θα σταματήσουν και στο σουβλατζίδι που να πάρουν ένα σουβλάκι. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Επίσης, έχεις δει με τι τρόπο οι τοξοτίνες κόβουν τις δίαιτες. Να σου πω. Για πες. Λοιπόν, ξεκινάνε μία δίαιτα. Την κρατάνε 4-5 μέρες. Έχουν αρχίσει ήδη και παίζουν τα νεύρα τους, έτσι. Λοιπόν, πάνε στον καθρέφτη. Κοιτιούνται και... Α, το καλό, θα την κόψω. Μια χαρά είμαι. Ναι. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Είναι η αυτοεπιβεβαίωση, έτσι. Και από τη στιγμή που μετράνε και σαν γυναίκες, γιατί η πληθωρικότητά τους είναι τέτοια που δεν περνάνε απαρατήρητες, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να το σκεφτούν πάρα πολύ. Αρέσω. Μια χαρά είμαι. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, οι τοξότητες του Νοεμβρίου θέλουν λίγο προσοχή με το Δία και μεγάλη ευκολία στο να χάσουν κιλά και αυτοί έτσι ήπια και ωραία και αρκεί να το θελήσουν είναι αυτοί που είναι γεννημένοι 7 έως 13 Δεκεμβρίου που έχουν τον Κρόνο και θα βοηθηθούν αρκετά από το σύμπαν. Χρειάζονται και αυτή μια βοήθεια γιατί από μόνοι τους δεν το έχουν. Ναι, μωρέ, γιατί τους αρέσει και η κρεπάλη γενικότερα και το ποτάκι εύκολα θα πιούνε. Ναι. Δεν και θα το δεύτερο ποτάκι. Πολύ. Και το δεύτερο. Και ναι. Το τρίτο, άμα χρειαστεί. Ναι. Καλή παρέα να υπάρχει. Έτσι. Τα αγαπάμε, θα το ξέρω. Τους αγαπάμε όμως. Και να δούμε τους εγώκερους. Οι εγώκεροι. Ναι. Στεγνή. Ναι, βλέπετε τον εγώκερο και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι έχουν τσακωθεί με τα κιλά. Για να πάρουν κιλά σημαίνει ότι ο πάλι εδώ έχει να κάνει με τον οροσκόπο ή αν έχουν κάποια διαταραχή η οποία προκαλείται από όψεις μέσα στο οροσκόπιό τους. Ο κανόνας όμως λέει το εξής. Επειδή είναι η παιδιά του Κρόνου, ο Κρόνος δεν τους αφήνει να χάσουν το μέτρο. Είναι άνθρωποι που θα προσέξουν πάρα πολύ τη διατροφή τους. Όχι για να είναι τόσο καλά, όσο ότι θέλουν να είναι μονίμως ευπαρουσίαστοι. Mm-hmm. Βέβαια, τους βοηθάει και ο Κρόνος που να μην παίρνουν κιλά, αλλά από μόνοι τους θα προσπαθήσουν να είναι τέλειοι στην εμφάνισή τους, ώστε να δείχνουν προς τα έξω ως πολύ ισχυροί. Έχω ισχυρή προσωπικότητα γιατί μπορώ να βάλω σε τάξη τον εαυτό μου. Αφού τα καταφέρνω σε μένα, κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω σε εσάς. Εν τω μεταξύ είναι χαρακτηριστικοί τύποι και ξεχωρίζουν. Καλά, και οι καρκίνοι ξεχωρίζουν πάρα πολύ, έτσι. Αλλά εμφανισιακά εννοώ, μπορείς να τους καταλάβεις εύκολα τον οροσκόπο καρκίνο ή το ζώδιο. Οι εγώκεροι ξεχωρίζουν γιατί έχουν οστέινο, έτσι, σκελετό.
πιο πολύ βλέπεις κόκαλο. Το βλέπεις, βλέπεις. Είναι ότι είναι έχει γωνίες. Τσιτωμένο η επιδερμίδα και μάλιστα και μαυριδερή επί το πλήστο. Έτσι. Αλλά αυτό το έντονο, αυτό του θανάτου θα έλεγε κανένας, το έχουν οι εγώκεροι. Είναι άνθρωποι που είναι πραγματικά μία φλίδα, τίποτα άλλο. Έτσι. Με το που τους βλέπω είναι οι μόνοι που τους αναγνωρίζω με τη μία, λέω εγώ καιρός, τέλος. Οπότε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουν διατροφή, γιατί μπορούν ανά πάσα στιγμή να κόψουν το φαγητό. Σε αυτούς τους λέμε, ναι, μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε, φάτε και να κάνετε διακοπές το καλοκαίρι 10 μέρες και να φάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, οτιδήποτε απαγορεύεται. Ναι, να το κάνετε. Σας χρειάζεται και αυτό. Είναι το διάλειμμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας από το πρόγραμμα που του βάζετε μονίμως. Θα πρέπει να προσέξετε επίσης την τροφή ή τις τροφές οι οποίες ζορίζουν τα δόντια σας. Δηλαδή, αποφύγετε τα γλυκά, γιατί επειδή έχετε ευαισθησία στα δόντια, η ουλίτη θα κάνει πάρτι. Και γενικά και η φθορά των δοντιών και βέβαια και το τσιγάρο το αποφεύγουμε ακριβώς γιατί χτυπάει αμέσως στα δόντια. Αυτό είναι μια επιπλέον πληροφορία. Όμως σας λέω, αποφύγετε τις τροφές που χαλάνε τα δόντια σας. Εκεί καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σαν δίαιτα, τα ίδια ό,τι κάνετε καθημερινά. Σαν γυμναστική, πάλι ήπια πράγματα, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι το σκληρό, απλά χρειάζεστε να είναι συνάρτηση της διατροφής σας. Πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να αποδώσει. Δεν μπορείτε να πάρετε κάτι πολύ σκληρό σαν διατροφή με κάτι πολύ μαλακό σαν άσκηση. Υπάρχει δυσαρμονία. Χρειάζεται να κάνετε και τα δύο εξίσου στην εντέλεια. Και στον ίδιο βαθμό. Ωραία. Πάντως οι εγώκεροι μαζί με τους δίδυμους είναι αυτούς που όταν τους βλέπουμε και τρώνε, λέμε, έχεις ταινία. Αυτή ναι, είναι. Ναι, αυτές οι κατηγορίες. Είναι, τους αγαπάμε γι' αυτό να τρώνε και... Μα δεν παίρνετε γραμμάριο, γιατί. Γιατί. Αλλιώς εμάς με τους υδάτινους οροσκόπους. Και έχω παρατηρήσει, να σου πω τώρα, εγώκερος που έχει πάρει κιλά, έχει κάνει, ας πούμε, κυλίτσα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτή η σφιχτή κυλίτσα, η εφοπλιστική που λέμε, ξέρεις, που είναι εντελώς, δεν είναι παράτερη, δεν σε ξενίζει, δηλαδή. Είναι λίγο πιο σφιχτό το κορμί του. Ναι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ο εγώκερος, ό,τι και να κάνει, θα είναι στεγνός. Τα λίγα κιλάκια είναι ανάλογα το αν είναι άνδρας θα τα πάρει στην κοιλιά, αν είναι γυναίκα θα τα πάρει λίγο στους βοφούς, δεν έχει να κάνει κάτι το... Σωστά. Λοιπόν, τώρα με τον Άρη στον έκτο του Σίκο, όσοι θέλουν να χάσουν κιλά σε έναν Νίκο που ασχολείται με τη διατροφή, μπορούν άνετα να ξεκινήσουν για τους επόμενους 7 μήνες, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να το αποφασίσουν, αν και αυτό τους φέρει και πολύ τρέξιμο στη δουλειά, οπότε και από εκεί μπορείτε να χάσετε κιλά. Του Ιανουαρίου τώρα θέλει λίγο προσοχή με το βία, μην τυχόν πάρετε κάτι, που δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων είσαστε, δεν μπαίνετε και εύκολα, είπαμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι με τη λέξη διατροφή έχουν τσακωθεί. Γιατί, πάλι όπως και οι τοξότες, έτσι και οι υδροχόοι λατρεύουν την ελευθερία τους. Άρα, αν πάω εγώ να τους πω, ξέρεις, πρέπει να κάνεις δίαιτα ή πρέπει να κάνεις διατροφή ή πρέπει να κάνεις γυμναστική, μία που τους τόπες και μία που σε έβρισαν. Δεν θα ασχοληθούν. Για να το κάνουν, θα το κάνουν μόνοι τους. Mm-hmm. Και αφού πρώτα επιλέξουν την πιο τρελή διατροφή, την πιο τρελή δίαιτα, ό,τι πιο ακραίο μπορεί να υπάρξει, θα το κάνουν εκείνοι. Γιατί και κυρίως γιατί αν το έχουν διαβάσει σε τίποτα επιστημονικά περιοδικά, ναι, αποτελεί θέσφατο και πρέπει να το κάνουν. Ό,τι το δουν εκεί σε... Πραγματικά, πρέπει να δοκιμάσουν το οτιδήποτε ακραίο και το πιο πρωτότυπο και το πιο προχωρημένο. Σε επιβεβαιώνω. Έχω το γιο μου, ο οποίος κάνει διατροφή γιατί είναι και προπονητής στο Aikido και θρέφεται με φαγόπυρο, με τσία... Και διάφορα τέτοια που τα βλέπω και λέω, αυτό... δεν είναι δυνατόν ποτέ. Δεν τα είχαμε εμείς ποτέ αυτά στη διατροφή μας, τι είναι αυτά.
Και είναι καθημερινή του διατροφή αυτή, έτσι. Ναι, το, αν θέλουν πραγματικά να κάνουν το κάτι παραπάνω στην... Κάνουν, μπαίνουν σε, μια, σε προγράμματα, όχι που κάνουμε περισσότεροι. Κάτι διαφορετικό, κάτι extreme, κάτι... Όχι σαν εμάς τώρα, τι κάνουν πιο πολύ, όχι. Θέλουν το διαφορετικό, που θα μας ξενήσει όλους τους υπόλοιπους και θα πούμε, μα τι είναι αυτό τώρα, αυτός αυτό θα κάνει. Ναι, αυτό. Πραγματικά οι υδροχώοι θέλουν το διαφορετικό. Επίσης, ότι είναι άνθρωποι που θα το κάνουν με ομάδες. Επειδή είναι ομαδικό ζώδιο, θα μπει σε μια ομαδική δραστηριότητα για γυμναστική ή θα μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ομάδες και συγκεκριμένες ομάδες. Αν πάνε και κάνουν έναν έλεγχο σε ένα διατροφολόγο, θα διαπιστώσουν σε ποια ομάδα ανήκουν και αυτήν την ομάδα θα την ακολουθούν μέχρι να αποφασίσουν ότι μέχρι εδώ, τέλος, δεν κάνω ξανά, συνεχίζουμε κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, τώρα με τον Άρη σε τρίγωνο και αυτοί θα είναι, άνετα μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα είτε διατροφικό είτε γυμναστηρίου. Κυρίως γυμναστικής, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να κινούνται, να περπατούν, να μιλάνε, να είναι πιο δραστήριοι. Mm-hmm. Η δραστηριότητα αυτή, λόγω του Άρη, θα τους βοηθήσει να κάνουν πράγματα που, πολύ πιο εύκολα. Ωραία, και όσοι ξεφύγατε το καλοκαίρι και αν είστε γεννημένοι 6 έως 10, μπορείτε άνετα να μπείτε στη διαδικασία του προγράμματος με αρρωγό πάλι τον Κρόνο και τον Ουρανό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τα ψαράκια. Ήχθιες, ήχθιες. Διατροφή. Ναι, δεν το έχουν τόσο πολύ, γιατί όπως όλα τα ζώδια του νερού, το φαγητό είναι μία απόλαυση και κυρίως είναι συναισθηματική απόλαυση. Μέσα από αυτό νιώθουν καλά. Οπότε δεν είναι η καθημερινότητά τους σωστή, οπότε είναι μονίμως αγχωμένοι, οπότε δουλεύουν παραπάνω να προλάβουν τα παιδιά, τα σκυλιά, τον άνδρα ή τη γυναίκα, να κάνουν τα πάντα μέσα στο σπίτι και να είναι όλοι καλυμμένοι. Εκείνοι αποζητούν το φαγητό ως παρηγοριά. Άρα δυσκολεύονται αφάνταστα να κάνουν και διατροφή και να κάνουν και δίαιτα. Πάλι, αυτό είναι ένας γενικός κανόνας, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το καταφέρουν. Και το ποτό ως φυγή, όσοι από τους ηχθείς. Το ποτό δυστυχώς είναι η πληγή, γιατί εν αντιθέσει με τους τοξότες που το λατρεύουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, οι ηχθείες μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοκαταστροφής. Την ακούνε λίγο δηλαδή. Ναι, δηλαδή, όταν βλέπετε δηλαδή το ποτηράκι να έρχεται λίγο παραπάνω, κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί θα πρέπει να μιλήσετε. Mm-hmm. Αυτό το να μην μιλάτε για αυτό που σας απασχολεί, είναι κακό πρωτίστως για εσάς. Από εκεί ξεκινάνε τα διατροφικά προβλήματα, από εκεί ξεκινάνε η δυσαρμονία του σώματός σας, τα κιλάκια και οτιδήποτε που προκαλεί κακή εικόνα. Ναι, τρώνε και λίγο άτσαλα, δεν έχουν όριο πολλές φορές στο τι, στο πόσο, στο αν πρέπει, αν δεν πρέπει. Και δεν έχουν αίσθηση του χρόνου, οπότε τρώνε ανά πάσα στιγμή ό,τι θέλουν. Σωστό και αυτό, ναι, ναι. Μπορεί να φάει π.χ. για μεσημέρι στις 10 η ώρα το βράδυ. Και επίσης και ανάστατα ότι μπορεί να φάει πρώτα το γλυκό και μετά το φαγητό κανονικά. Ναι, ναι, χάνει το όριο, δεν υπάρχει. Ο κυβερνήτης του Ποσειδώνας τον θολώνει ακόμα και στο θέμα του φαγητού, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, Ποσειδώνας. Κάνει θαύματα σε αυτούς. Και δεν έχουν, και επίσης, ακριβώς επειδή δεν έχουν εικόνα του εαυτού τους, χρειάζεται κάποιος να τους βάλει σε τάξη. Γι' αυτό χρειάζεται και η Παρθένος, που είναι το πολικό τους. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, οπότε, ο Άρης να τους βοηθήσει, λες, έτσι, που τους βλέπεις σε τετράγωνο για 7 μήνες, να τους βάλει σε μία διαδικασία. Θα προσπαθήσει ο Άρης, αν και δεν τα πάνε καλά μαζί του, γιατί θέλει κίνηση και με τον... προτιμούν το παραδεισένιο κόσμο του Ποσειδώνα που του θολώνει την κατάσταση και όλα είναι μια χαρά. Ο Άρης όμως θέλει κίνηση και αν τον ακούσουν, πραγματικά θα χάσουν κιλά. Δεν θέλουν κάτι τραγικό. Κίνηση. Κίνηση περισσότερη. Λίγο να... Και κυρίως να τους βοηθήσει να μιλήσουν για όλα αυτά που τους απασχολούν.
Mm-hmm. Είναι επικοινωνιακός εκεί. Μόλις μιλήσουν, θα δουν ότι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για το πώς θα φτιάξουν τη διατροφή τους, πώς θα φτιάξουν τη διαιτά τους, πώς θα φτιάξουν την γυμναστική τους, ώστε να μπορέσουν να νιώσουν καλά. Αρμονία και σωματική ευεξία. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε όλοι. Τέλεια. Πολύ ωραία λοιπόν. Ελπίζω, εδώ τελειώσαμε. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, είπαμε όλες τις πληροφορίες. Όχι, που απλά έπρεπε. Θα δώσουμε ένα tip έτσι για, το, για τον κόσμο. Να ξέρετε, Δίας στον Ταύρο, όσοι τον έχετε, είναι το κλασικό. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Ωραία. Τώρα λοιπόν, τα μάθατε όλα. Ποιοι μπορείτε να φάτε λίγο παραπάνω αυτή την περίοδο και ποιοι πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο για να μην βάλετε κιλά. Άγγελε, να σε ευχαριστήσω και σήμερα. Θες να μας πεις λίγο τα social σου? Βεβαίως, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, στο Periastrologias Official. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα πάλι Periastrologias.gr ή μπορείτε να γίνετε συνδρομητέ στο κανάλι Άγγελος Πέτσιος στο YouTube. Μην το ξεχνάω αυτό. Εκεί έχουμε ό,τι θέλετε. Προβλέψεις, διάφορα εκπαιδευτικά βίντεο. Μπορείτε να διαβάσετε για τα πάντα. Και να δείτε τα πάντα. Πολύ ωραία. Εδώ, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή τη φορά. Τα είπαμε για άλλη μια φορά. Ωραία. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σε ένα πάλι νέο, έτσι, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, πάλι με τον Άγγελο, με άλλο θέμα. Σας φιλώ και σας χαιρετώ για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε πάλι ξανά εδώ.